Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, αναγκαστικά εξ αποστάσεως. Το πρώτο που μου ήρθε στο νου όταν έγραφα αυτή την ομιλία είναι η κατάσταση που ζούμε παγκοσμίως και η οποία νομίζω θα καταγραφεί ως ένα από τα μεγαλύτερα συλλογικά τραύματα της σύγχρονης ιστορίας. Η πανδημία, αυτός ο εφιαλτικός, πρωτόγνωρος και αόρατος εχθρός, έχει ήδη διαμορφώσει και θα συνεχίσει να διαμορφώνει νέες πραγματικότητες. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της έκθεσής της με τίτλο «Europa» στο Ιρλανδικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Δουβλίνο το 2016, η γνωστή Παλαιστίνια καλλιτέχνης Έμιλι Ζασίρ μιλάει για την έννοια του χρόνου σε συνάρτηση με το τραύμα. Υπενθυμίζω ότι το έργο της με τίτλο «Εσμίμιν» των 418 Παλαιστινιακών χωριών, τα οποία καταστράφηκαν, ερημώθηκαν και κατακτήθηκαν από το Ισραήλ το 1948, εκτίθεται ως μέρος της μόνιμης συλλογής του ΕΜΣΤ. Πρόκειται για την προσφυγική σκηνή με τα ονόματα των κατεστραμμένων χωριών του τόπου καταγωγής της και ντυμένα συλλογικά σε μια περίοδο 3 μηνών από την ίδια και μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στο στούντιό της στη Νέα Υόρκη. Στην παραπάνω παρουσίαση της εργασίας της, η Ζασίρ διαφοροποιεί το συλλογικό τραύμα του ενεστώτος χρόνου από το συλλογικό τραύμα που βιώνει κανείς αναδρομικά. Γεννημένη στη Βηθλεέμ το 1970, η ίδια δεν έζησε τα γεγονότα του πρώτου Αραβο-Ισραηλινού πολέμου που οδήγησαν στο βίαιο ξεριζωμό χιλιάδων Παλαιστινίων. Τα κεντυμένα τοπονύμια βασίζονται σε στοιχεία που περιέχονται στο επιδραστικό βιβλίο για την ιστορία της Παλαιστίνης, το «All That Remains» του Ουαλίντ Καλίντι. Η τραυματική εμπειρία του λαού της καταγράφεται συμβολικά από τη Ζασίρ πολλά χρόνια μετά. Το έργο παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 2001, δηλαδή 53 χρόνια μετά τα τραγικά συμβάντα. Πολιτικοποιημένη καλλιτέχνη, η ίδια θεωρεί τον εαυτό της ακτιβίστρια, αναφέρεται στο πώς ξεδιπλώνεται το τραύμα από γενιά σε γενιά, επισημένοντας την απόσταση που χρειάζεται κανείς για να μιλήσει δημόσια για μια οδυνηρή συλλογική εμπειρία. Η πολύχρονη σιωπή που συχνά ακολουθεί τα τραυματικά συμβάντα, ένα είδος πολιτικής λύθης, συχνά συσχετίζεται με τον φόβο των επιπτώσεων, αλλά και με τη συνειδητή ή ασυνείδητη διάθεση φυγής από την πονεμένη μνήμη. Ενδέχεται όμως και να εξυπηρετεί πολιτικά συμφέροντα. Η Ζασίρ, που ερευνά μέσα από τα έργα της την ιστορία του λαού της, θέτει ένα κέριο ερώτημα. Συγκεκριμένα, πότε είναι ασφαλές για έναν καλλιτέχνη να αναφερθεί σε ένα τραύμα που γίνεται συνειδητό και τον διακατέχει. Το μεγαλύτερο συλλογικό τραύμα της ελληνικής ιστορίας είναι αναμφισβήτητα ο Εμφύλιος Πόλεμος. Είναι μια περίοδος την οποία εντρυφεί με πάθος και την οποία αναπαράγει στο έργο της η αρχιτέκτον και community artist Ελένη Τζερτζιλάκη. Ενασχολούμενη με τον Εμφύλιο, η Τζερτζιλάκη μεταπλάθει βιώματα της μνήμης του τόπου που η ίδια δεν βίωσε. Όπως η Ζασίρ, αν και με εντελώς διαφορετικό τρόπο, διερευνά και συνθέτει ιστορικά αφηγήματα από τη δική της προοπτική, αναδεικνύοντας ιστορίες που έχουν επί μακρόν αποσιωπηθεί, χωρίς όμως να έχουν λησμονηθεί. Αναφέρομαι στο project «Αντάρτισα Νίτσα Ελένη Παπαγιαννάκη Ηλέκτρα». Πρόκειται για ένα περιπατητικό δρόμενο που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 στην τοποθεσία Σιδεροπορτή στα απόκρημνα βουνά της Κρήτης, όπου η Αντάρτισα με το αντιστασιακό ψευδόνυμο Ηλέκτρα και άλλοι συναγωνιστές της σκοτώθηκαν σε συμπλοκή με τον κυβερνητικό στρατό στις 18 Απριλίου του 1949, λίγους μήνες πριν λήξει ο Εμφύλιος Πόλεμος. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας που βγήκε στα βουνά σε ηλικία 17 ετών ήταν αδελφή της μητέρας της, η καλλιτέχνης Φέρις Μνήμην το όνομά της. Εδώ το ιστορικό τραύμα ταυτίζεται με το οικογενειακό τραύμα, μετατρέποντας το καλλιτεχνικό εγχείρημα σε δυτή πράξη επούλωσης της ανοιχτής πληγής. Το δρόμενο έλαβε χώρα υπό τη μορφή ομαδικού προσκυνήματος. Συνολικά συμμετείχαν 14 άτομα, με την ανάγνωση κειμένων στον τόπο της φωνικής μάχης και την απόθεση μιας κεραμικής πλάκας με τη λέξη «Ελευθερία». Για να αναπλάσει την ιστορία της Ηλέκτρας, η Τζιτζιλάκη ανέτρεξε σε ιστορικά αρχεία, στον τύπο της εποχής και σε προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώριζαν, πολλοί από τους οποίους κατέφευγαν παλιότερα σε αμήχανη σιωπή. Το πρωτότυπο αυτό ερευνητικό υλικό χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση ενός βιβλίου και ενός ντοκιμαντέρ. Αμφότερα καταγράφουν το περιπατητικό δρόμενο, λειτουργώντας παράλληλα ως ιστορικά τεκμήρια της εποχής. Η ανεξελίξη αυτή έρευνα γέννησε
ακόμα έργο το 2019 με τίτλο «Μεμόρια γυναίκες στο βουνό». Ένα αφήγημα για τη ζωή 14 ακόμα ανταρτησών που βγήκαν στα βουνά της Δυτικής Κρήτης. Εξερευνώντας και μεταφέροντας δημόσια τα βιώματα των ασυμβίβαστων ηρωίδων της από την ιδιωτική στη δημόσια σφαίρα, η Τζιτζιλάκη μεταστοιχιώνει άγνωστες προσωπικές ιστορίες σε συλλογική ιστορία της χώρας. Συνθέτει ένα διαπεραστικό πορτρέτο των φιλιακού τοπίου στην Κρήτη, αλλά και της πατριαρχικής κοινωνίας γενικότερα. Αναδεικνύει την ιδιοσυγκρασία εκείνων των Ελληνίδων που αψήφισαν κινδύνους και κοινωνικά στερεότυπα για ένα άπιαστο όνειρο. Το ευρύτερο εγχείρημα αποτείει φόρο τιμή στις γυναίκες που ακολούθησαν το αιματηρό ταξίδι της αδύνατης επανάστασης, αλλά και σε όλες τις γυναίκες που πάλεψαν και παλεύουν για την κοινωνική ισότητα. Ο εμφύλιος στην Ελλάδα, το πρώτο στάδιο του ψυχρού πολέμου, ξέσπασε λίγους μήνες μετά την απελευθέρωση της χώρας από τη γερμανική κατοχή. Οι φρικαλαιώτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως οι θεσπισμένοι από τους Ναζί γενοκτονία των Εβραίων αποτελούν ένα από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια στην ιστορία του 20ου αιώνα. Η Άρτεμις Αλκαλάη, στο εικαστικό της έργο, επεξεργάζεται με μονή το βίωμα του ολοκαυτώματος, του τραύματος, της μνήμης και της απώλειας. Γεννημένη στην Αθήνα από εβραϊκή οικογένεια, η καλλιτέχνης θεωρεί χρέος προς τον εαυτό της αλλά και προς την ελληνική εβραϊκή κοινότητα όπου ανήκει, να αναδείξει από την αφάνεια αληθινές ιστορίες, διασώζοντας ζωντανή τη μορφή των παθόντων. Η Αλκαλάη ανοιχνεύει την ταυτότητά της, ενώ διαχειρίζεται ταυτόχρονα το ιστορικό και φυλετικό τραύμα, που είναι παράλληλα οικογενειακό και προσωπικό. Επί σχεδόν μια δεκαετία εντοπίζει και φωτογραφίζει τους τελευταίους Έλληνες Εβραίους που επέζησαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Auschwitz και του Bergen-Belsen, καταγράφοντας τις εμπειρίες τους πριν και μετά τον εγκλισμό τους στην επίγεια κόλαση με τους θαλάμους αερίων. Τα βιώματα εντός των ναζιστικών στρατοπέδων παραλείπονται σκεμμένα, λέει Αλκαλάη. Ήταν ένα ακραίο γεγονός για εκείνους. Είχαν μια αδυναμία έκφρασης και εξωτερήκευσης όλων όσα βίωσαν στο στρατόπεδα. Άρχισαν να μιλούν από τη δεκαετία του 1980 και μετά, κυρίως τα εγγόνια τους και όχι στα παιδιά τους. Η καλλιτεχνική εργασία της Αλκαλάη, φωτογραφικά πορτρέτα, ντοκιμαντέρ, κατασκευές, μεταφέρει με συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο τρόπο μία από τις στιγνότερες στιγμές εθνικιστικού μίσους της παγκόσμιας ιστορίας. Μια κατάσταση τόσο ακραία που λειτουργήσε τελικά οξύμορα, κληροδοτώντας τις επόμενες γενιές των Γερμανών, τραύματα ντροπής και ενοχής. Το ολοκαύτωμα ευαισθητοποίησε τον ΟΗΕ και ολόκληρη την ανθρωπότητα, συμβάλλοντας στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ στις 14 Μαΐου του 1948, ημέρα νίκης για τους απανταχού επιζώντες Εβραίους. Για τους Παλαιστίνιους, η επόμενη μέρα, η 15η Μαΐου, αποτελεί από το 1998 ημέρα εθνικού πένθους. Αποκαλείται στα αραβικά Νάκμπα, δηλαδή ημέρα της καταστροφής. Η ιστορία έχει πολλές διαφορετικές όψεις, όπως πολλά αθώα θύματα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με την εγκατάσταση της Σέρβας καλλιτέχνηδος Λομποντάν Καστούπαρ με τίτλο Witness, που παρουσίασα το 2000 στην έκθεση Σχόλια για τον 20ο αιώνα στην Gallery Art Forum Vilka στη Θεσσαλονίκη. Το έργο πραγματεύεται το τραύμα τη στιγμή του γίγνεσθε. Πραγματοποιήθηκε το 1999 όταν η πατρίδα της δεχόταν αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς από το ΝΑΤΟ, το χωροφύλακα της περιοχής των Βαλκανίων. Ήταν το τελευταίο κεφάλαιο των αιματηρών Ιουγκοσλαβικών πολέμων που διήρκησαν όλη τη δεκαετία του 1990. Η εγκατάσταση απαρτίζεται από τρεις διαδοχικές φωτογραφίες του προσώπου της Στούπαρ, τυπωμένες πάνω σε μια ενιαία γάζα, υλικό φορτισμένο που συνειρμικά παραπέμπει στη σωματική πληγή. Στόχοι σκοποβολής καλύπτουν τα μάτια, τα αυτιά και το στόμα, υποδηλώνοντας τον κίνδυνο που διατρέχει αν αποκαλύψει δημοσίως τι διαπίστωσε ως αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας της ιστορίας. Η επιτυχία σύνθεση συνοδεύεται από ένα ηχητικό παλίμψιστο, όπου η Στούπα σιγοτραγουδά μεταξύ άλλων το ποιος φοβάται τον μεγάλο κακολίκο, εν μέσω ήχων που παραπέμπουν σε σιρήνες, βομβαρδισμούς και αγχωτικές ανάσες που εκδηλώνουν τον τρόμο του θανάτου. Η Στούπαρ παρουσιάζει σε αυτό το έργο την αποσιωπήση των ιστορικών γεγονότων ως στερεότυπο κανόνα, αλλά και ως απόδειξη της υποτέλειας και υποταγής των θυμάτων μπρος το φόβο των συνεπειών. Εναντιώνεται σε αυτή την πραγματικότητα, σπάει τη σιγή μέσα από την τέχνη, χλεβάζει τον εχθρό για να διαχειριστεί τον οπό τραύμα.
Στο ερώτημα αν η τέχνη νοσεί, θα απαντούσα πως όχι. Η τέχνη λειτουργεί θεραπευτικά σε μια κοινωνία που νοσεί και η οποία μη διδασκόμενη αένα επαναλαμβάνει λάθη του παρελθόντος. Η τέχνη αποτελεί ένα από τα ιδανικότερα εργαλεία για τη διαχείριση του πόνου, της απώλειας και του τραύματος. Σας ευχαριστώ.